σχόλιο στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για τον Ξηρό. Τα κροκοδίλια, δάκρυα και. Τρομοκρατία γενικότερα. Ναι. Δηλαδή ψέματα λένε. Δεν καταδικάζουν. Λέξε, δεν με ενδιαφέρει αν είναι άθεος ο άνθρωπος. Όχι, δεν το... Ούτε για τον κύριο Τσίπρα με ενδιαφέρει, ούτε για το. Για να ξεκαθαρίσουμε τη Νέα Δημοκρατία και εμένα προσωπικά. Δηλαδή δεν μας ενδιαφέρει αν είναι άθεος ούτε ο κύριος Βούτσης, ούτε ο κύριος Τσίπρας, ούτε εσείς, ούτε κανένας άλλος. Ο λόγος που το. Και καταρχάς δεν το αναδείξαμε εμείς αυτό. Έτσι. Στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε στο ότι είναι άθεος ο κύριος Τσίπρας. Εντάξει. Δεν το αναδείξαμε εμείς. Εμείς απλά λέμε ότι το πολιτικό ζήτημα γύρω από αυτό είναι πρώτον αν σκοπεύουν να φορολογήσουν τους χριστιανούς Ορθόδοξους. Να πάμε στην τρομοκρατία που είναι το μεγάλο θέμα. Και η υποκρισία, για να το δέσω. Θέλετε να το δέσετε μέσω της υποκρισίας. Λοιπόν, υπάρχει μια διτή υποκρισία εδώ. Γιατί? Στο επίπεδο του αν είναι ή δεν είναι άθεος. Και επαναλαμβάνω, είναι δικαίωμα του κυρίου Τσίπρα να είναι άθεος. Αλλά δεν μπορεί να φυλάει σταυρούς μπροστά στις κάμερες μετά, μην κοροϊδεύει τον ελληνικό λαό. Δεν φυλάει σταυρούς. Σου λέει, εγώ συναντώ θεσμούς όπως είναι η Εκκλησία της Ελλάδας, όπως οφείλει να κάνει κάθε πολιτικός. Φυλάει, δεν φυλάει σταυρούς. Φυλάει. Αυτό για κάποιους ανθρώπους κάτι σημαίνει, με συγχωρείτε. Έτσι. Δικαίωμά του να μην σημαίνει για αυτόν κάτι. Μην το κάνει όμως, μην κοροϊδεύει. Ένα. Αυτή είναι η υποκρισία. Υποκρισία τώρα στο επίπεδο της τρομοκρατίας. Βλέπουμε αυτό με τον Ξηρό. Σαφώς. Δεν πρέπει να τρομοκρατείται η δημοκρατία. Ακούσατε και τον αρμόδιο υπουργό. Αυτή είναι και η δικιά μας η ανακοίνωση. Δεν συναλλάσσεται κανείς με τρομοκράτες και πρέπει όλοι, μα όλοι, πάνω από κόμματα, πάνω από οτιδήποτε, να είμαστε ενωμένοι απέναντι στην τρομοκρατία. Μάλιστα. Και η θέση της Νέας Δημοκρατίας είναι βία από όπου και αν προέρχεται. Είμαστε απέναντι. Η υποκρισία βρίσκεται στο, απ' τη μία. Το επίσημο κομματικό όργανο του ΣΥΡΙΖΑ, η Αυγή, λέει να δώσουμε άδεια στον Κουφοντίνα και στο Γιωτόπουλο και να βγει ο Ξηρός. Και τώρα κλαίγεται ότι ο Ξηρός είναι έξω και δεν μπορούμε να τον πιάσουμε. Η υποκρισία είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν καταδικάζει στελέχη τα οποία πήγανε μάρτυρες υπεράσπισης του Ξηρού. Η υποκρισία είναι ότι υπάρχουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τα οποία λένε ότι η τρομοκρατία έχει πολιτικό υπόβαθρο. Αυτό είναι απαράδεκτο σαν θέση. Και η υποκρισία είναι ότι ακούσατε τον κύριο Ξηρό να λέει καλή αντάμωση στα γουναράδικα. Σας υπενθυμίζω ότι αυτά τα ακούμε μέσα στη Βουλή. Όταν λοιπόν επιτρέπεις να καλλιεργείται αυτό το πολιτικό κλίμα, μην χύνεις δάκρυα μετά γιατί υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Αυτή είναι η υποκρισία. Κύριε Βούτση, δεν θέλω να κάνω κανένα σχόλιο για αυτά που είπε χθες ο Ξηρός. Και αυτό γιατί αυτή τη στιγμή ο λαός μας χρειάζεται το όπλο των επιχειρημάτων και το όπλο της αλληλεγγύης, της αντίστασης, της ανάπτυξης μαζικού κινήματος, της συνειδητοποίησης για έναν άλλο δρόμο. Προφανώς δεν χρειάζεται και απάδει και τον εμποδίζει εξαιρετικά οτιδήποτε έχει σχέση με επιχειρήματα των όπλων. Ναι. Δηλαδή το ακριβώς αντίστροφο. Ναι. Και επίσης δεν μπορώ παρά να σχολιάσω, αυτό δεν έχει καμία σχέση με αυτά που είπε ή που έγραψε ο κύριος Ξηρός, ότι αυτή η στάση δυσκολεύει εξαιρετικά τα υπαρκτά, ζωντανά και κατά τη γνώμη μου ζωογόνα κινήματα υπέρ των ελευθεριών και των δικαιωμάτων των πολιτών. Γιατί? Και των κρατουμένων. Γιατί? Και των κρατουμένων. Διότι το καθεστώς σε σχέση με τις άδειες σήμερα μπαίνει σε ένα βαθμό υπό επανεξέταση και ενδεχομένως θα δυσχερανθεί η ζωή πολλών ανθρώπων. Πολλών ανθρώπων, ναι, απολύτως. Γιατί, κύριε Βουλή? Πολλών ανθρώπων θα δυσχερανθεί. Δεν μιλάω για τον Ξηρό. Θα δυσχερανθεί πολλών ανθρώπων η ζωή. Όχι, θέλω να σας πω το εξής. Ότι ήδη έχει ξεκινήσει και μέσα στις φυλακές και απ' έξω ένα κύμα, ένα κίνημα εναντίον των δικαιωμάτων αυτών, διότι περί δικαιωμάτων πρόκειται, όταν βεβαίως υπάρχουν οι προϋποθέσεις του νόμου. Αυτό ότι μίλησε με τέτοιο τρόπο και έδωσε με τη στάση του αυτό το δικαίωμα, εγώ τουλάχιστον το καταγράφω στο ότι είναι μια εξαιρετικά αρνητική στάση που βοηθάει την τρομολαγνία και την τρομοφοβία μέσα στην κοινωνία μας, αντί να βλέπουμε τα πραγματικά προβλήματα ακόμα και μέσα στις φυλακές. Γιατί δεν όσο είναι για πρόβλημα αυτά, η τρομοκρατία στην Ελλάδα, πώς δεν είναι, μα γιατί τρομολαγνία και τρομοκρατία, εδώ ευθείες απειλές και υπάρχει ο ποινικό κώδικας και υπάρχουν ένα οπλοστάσιο το οποίο είναι υπερβαλλόντος ως προς τις μερικές του διατάξεις, 187 και 187α, που είναι πάρα πολύ αυστηρό και σωστά σε τέτοιες πράξεις και ενέργειες.
Σας λέω, δεν μπαίνω σε συζήτηση, δεν μπαίνω σε διάλογο, πόσο μάλλον δεν το χρησιμοποιώ σαν ένα επίπεδο είτε για συμψηφισμούς. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Βουλευτή, είτε για οτιδήποτε άλλο. Η κυβέρνηση είναι φανερό ότι πάει για αυστηροποίηση του πλαίσιου. Εσείς διαφωνείτε με αυτό και με τις φυλακές υψηλής ασφαλείας. Φτιάχνει τέλος πάντων ένα, ένα σύστημα, οργανώνεται διαφορετικά. Δραπέτευσε κανένας από τις φυλακές και χρειάζεται επιπλέον φυλακή ψήσης ασφαλείας. Οι 6 τελευταίες φυλακές που έχουν φτιαχτεί είναι με μπετόν και με προδιαγραφές ψήσης ασφαλείας. Mm-hmm. Διαβάστε το άρθρο του Κωνσταντίνου του Ζούλα στην Καθημερινή. Ναι, το διάβασα. Γι' αυτό σας λέω, μη με βάζετε να απαντάω σε αυτονόητα πράγματα. Προφανώς βρίσκεται σε αμηχανία και σε σύγχυση η κυβέρνηση και γι' αυτό ακριβώς ρίχνουν διάφορα, ας πούμε, πυροτεχνήματα, θα τα έλεγα εγώ. Από εκεί και πέρα, το να τηρείται ο νόμος σε όλες του τις προϋποθέσεις και για τις άδειες και για όλα αυτά είναι κάτι το οποίο βοηθάει καταρχήν τους ίδιους τους κρατούμενους και είναι και το μόνο μέτρο, γι' αυτό και όλοι είναι υπέρ, που πραγματικά οδηγεί στην αποσυμφόρηση των φυλακών, ενώ οτιδήποτε άλλο ψηφίσαμε, ακόμα και το Βρασιολάκι που ψηφίστηκε τώρα, θέλει περίπου 2 χρόνια για να εφαρμοστεί. Άρα λοιπόν, πρέπει ψύχρεμα, ήρεμα, να δούμε πώς, ας πούμε, η ελληνική κοινωνία δεν θα γίνει όμοιρος τέτοιων εξελίξεων, στις οποίες προφανώς και ο Ξηρός με την απόδρασή του και με αυτά που λέει, τις θέλει να τις καθοδηγήσει σε μια τέτοια κατάσταση. Ακραίας βίας και επιχειρημάτων των όπλων. Κοιτάξτε, με αυτή τη ρητορία την κυβερνητική, δεν θέλω, νομίζω, να έχουμε αυτή τη στιγμή έναν διάλογο ο οποίος έχει εξαντληθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, διότι είναι προφανές ότι είναι απολύτως προσχηματικός. Παραδείγματος χάρη για ένα πράγμα μόνο. Με συγχωρείτε, κύριε Βούτση, το καθεστώς αδειών, δηλαδή, είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ, για να είμαι απόλυτα σίγουρη ότι κατάλαβα. Είναι ότι το καθεστώς αδειών, όσοι υφίσταται, είναι επαρκές, δεν απαιτείται τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου. Ναι, δεν απαιτείται. Δεν απαιτείται αυστηροποίηση. Δεν απαιτείται και αυτό, δηλαδή, λέει και όλος ο νομικός σου. Αφήστε το, δηλαδή, με ρωτήσατε. Καλώς βγήκε ο με ρωτήσατε. Γιατί με αυτό το πλαίσιο με ρωτήσατε και σας απάντησα. Ναι, ωραία, δεν είναι έτσι. Με αυτό το πλαίσιο με ρωτήσατε και σας απάντησα. Δεν είμαι εγώ ούτε στην Τριμελή Επιτροπή, ούτε στα δικαστικά συμβούλια. Και ούτε θα βάλετε το ΣΥΡΙΖΑ, επειδή βρίσκεστε σε εξαιρετικά δύσκολα κοινωνική και πολιτική κατάσταση, να απολογείτε για πράγματα τα οποία εσείς δεν μπορείτε να υπερασπιστείτε. Αφήστε την κοινωνία να κρίνει. Τα πραγματικά προβλήματα, σας παρακαλώ, μπορείτε να μην παρεμβαίνετε. Κυρία Σιμακοπούλου, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, διότι ορισμένα ζητήματα δεν τα γνωρίζετε κιόλας. Παραδείγματος χάρη δεν γνωρίζετε. Όχι καθόλου. Λόγω ηλικίας σας δέχομαι. Δεν γνωρίζετε. Τι έχει ηλικία μου. Είναι καλή. Θέλετε να μου επιτεθείτε για την ηλικία μου, για το φίλο μου, για κάτι άλλο. Τι θα πει δεν γνωρίζω. Ξέρετε σε ποιον απευθύνω. Σε βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου μιλάτε. Τι θα πει δεν γνωρίζω. Με ξέρετε πολλές φορές να μιλάω για το φίλο ή για την ηλικία. Μου είπατε δεν γνωρίζω. Ποιο είναι το θέμα μου. Επειδή είμαι μικρή, δεν γνωρίζω. Αυτό όχι, μου λέτε. Δεν γνωρίζετε. Στην απάντηση σας στα προβλήματα του ελληνικού λαού. Ιστορική εμπειρία, ξέρετε, και η παρουσία στους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες αντρών και γυναικών είναι ένα επιπλέον εφόδιο που βοηθάει κάποιον να ξέρει κάποια πράγματα σε βάθος. Παραδείγματος χάρη, το δικαίωμα να υπάρχουν μάρτυρες για την προσωπικότητα οποιουδήποτε κατηγορία που έχει κάνει οτιδήποτε, είναι δικαίωμα απαράγραπτο του νομικού πολιτισμού, του ευρωπαϊκού και του ελληνικού, και είναι πάρα πολύ άδικο και άστοχο να το θέτεται σαν επιχείρημα ότι διάφοροι, ας πούμε, έστω και κατά μόνας, πόσο μάλλον συλλογικά, είναι, ας πούμε, θετική προς την τρομοκρατία. Γι' αυτό σας είπα. Δηλαδή υπάρχει μια εμπειρία, μια συλλογική σοφία και μνήμη. Επειδή αυτού εγώ του λαού. Θεωρώ ότι το να πάει κανείς μάρτυρας υπεράσπισης σε ανθρώπους που έχουν καταδικαστεί για δολοφονίες και τρομοκράτες είναι ένα πολιτικό ζήτημα που πρέπει να το ξέρει ο ελληνικός λαός. Η απάντησή σας είναι ότι εγώ δεν γνωρίζω. Μάλιστα. Μπορεί να κρίνει ο ελληνικός λαός ποιος γνωρίζει δεν τι. Δεν γνωρίζετε το βάθος του νομικού πολιτισμού μας. Παρότι είμαι νομικός. Και, ναι, δεν το γνωρίζω. Και των δικαιωμάτων τα οποία έχουν κατακτηθεί. Αυτή είναι η απάντηση. Έχουν κατακτηθεί με πόνο και νόημα. Καταλάβατε. Γιατί εδώ έχουμε να συζητήσουμε, με συγχωρείτε, κυρία Σιμακοπούλου. Δεν γνωρίζω γιατί δεν είμαι αριστερή αγωνίστρια, αυτό είναι. Άρα δεν καταλαβαίνω. Η κοινωνία καταλαβαίνει μόνο αυτό. Κοιτάξτε, το ότι δεν καταλαβαίνετε είναι άλλο πράγμα. Δεν είναι θέμα και δεν γνωρίζω και δεν καταλαβαίνω. Το ότι δεν είστε αριστερή αγωνίστρια, έχετε αυτό δικαίωμα να μην είστε. Σας.
Έχετε δικαίωμα να μην είστε. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, έχει και αυτό τα μείον και τα σύν του. Ό,τι και να γνωρίζω, ό,τι και να καταλαβαίνω, να ξέρετε ότι και εγώ και η Νέα Δημοκρατία θα συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε αυτά τα θέματα. Γιατί η ουσία στην είναι να σας γνωρίζει ο ελληνικός λαός τι έχει στους κόλπους του ο ΣΥΡΙΖΑ, με ποιους συνεργάζεται για το μέλλον της Ευρώπης και να κρίνει μόνο σου. Θέλετε από εκεί και πέρα πείτε ό,τι θέλετε. Ότι βοάει η κοινωνία, ότι η κυβέρνηση επί τη κυβερνήσεώ σα έφυγε ο κ. Ξηρό, εμεί τον αφήσαμε. Δηλαδή απευθύνεστε σαν άλλη κυβέρνηση. Εδώ και καιρό, αλλά να μην αυστηροποιήσουμε το ΣΥΡΙΖΑ σαν να είναι η κυβέρνηση. Πάμε στον κύριο Βουργιάδη. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε. Ουδείς λέει να αυστηροποιήσουμε το πλαίσιο. Ουδείς. Από τον Υπουργό Δικαιοσύνη μέχρι τον τελευταίο δικηγόρο. Μην μου κλαίγετε για τον Ξηρό όταν θέλετε να βγει και να βγουν οι υπόλοιποι. Γιατί είναι αποτυχημένο. Ποιο σα είπε ότι θέλουμε να βγουν οι υπόλοιποι. Ένα λεπτό. Γιατί τα λέτε αυτά. Δεν είναι ντροπή πράγματα. Με συγχωρείτε. Υπάρχει θέση του ΣΥΡΙΖΑ για αυτό είναι η εκδήλωση του κυρίου Μπελαντή. Ναι, ναι, η οποία εκδήλωση είναι για την απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων. Ναι. Και έχει τηλεφωνική παρέμβαση του κυρίου Κουφοντίνα. Αυτό γιατί είναι, δεν είναι για να βγει, για να μείνει μέσα είναι. Εσείς το ερμηνεύετε έτσι. Ποινικοποιείτε τις επιστημονικές απόψεις του κυρίου Μπελαντή. Σας παρακαλώ. Κύριος Μπελαντής δεν είναι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως και είναι. Και έχει επιστημονικές απόψεις. Αν έκανε στέλεχος της Δημοκρατίας κάτι για να βγει ο Μιχαλολιάκος, δεν θα μου το τρίβετε εδώ. Εσείς τα στελέχη σας είναι ομοτράπεζοι την ίδια ώρα που είναι στη λίστα Λαγκάρτ και είναι για κακουργήματα. Σας παρακαλώ, κυρία Σπακοπούλου. Μην παρασύρεστε σε τέτοιου τύπου διάλογο. Δεν πρόκειται να πάρετε ούτε μισό πόντο αν λέτε για το ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι άθεος και φιλοτρομοκράτη. Ούτε μισό πόντο. Κατρακυλάτε, διότι τα πραγματικά προβλήματα είναι η χθεσινή έκθεση. Αφήστε τον κόσμο να κρίνει. Η χθεσινή έκθεση της Βουλής, του προϋπολογισμού και είναι τα εξοπλιστικά και είναι και το ΤΑΦΤΑ. Αυτά είναι τα πραγματικά προβλήματα. Το γνωρίζετε. Το γνωρίζετε. Είναι ομοτράπεζή σας. Εφόσον βέβαια θεωρεί ο εκλεκτός συνάδελφος ότι εγώ γνωρίζω και καταλαβαίνω για να ψηφίσουμε την έκθεση. Είναι τρομοκράτες του οικονομικού εγκλήματος. Καταλάβατε, με αυτούς οι στομοτράπεζοι αφήστε το ΣΥΡΙΖΑ και τα κινήματα των δικαιωμάτων να έχουν τη δικιά τους πορεία. Μην αυτό το γήπεδο σας λέω το παίξατε επί ένα χρόνο και οδηγήσατε τα πράγματα εκεί που οδηγήσατε. Δώσατε τροφή. Δώσατε τροφή στη Χρυσή Αυγή. Μήπως δεν καταλαβαίνει ο ελληνικός λαός για να κρίνει. Φτιάξατε τη Χρυσή Αυγή και τώρα τρέχετε να τους βάλετε έναν μέσα. Μπορεί να μην καταλαβαίνει και ο ελληνικός λαός να κρίνει. Λοιπόν, πάμε στο ελληνικό. Κύριε Γρηγοράκο, μπορώ να μιλήσω. Μπορείτε, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω. Λέω, συζητάμε για ένα θεσμό. Θα με αφήσετε όμως να μιλήσω. Συζητάμε πάντως για ένα θεσμό ο οποίος έχει 90.